Σας είπα, θα συζητήσω τώρα την έννοια της ρεφλεξιών μέσα από ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί από τρεις διαφορετικές παραδόσεις. Σας είπα, η μία παράδοση είναι η λεγόμενη νατουραλιστική, η δεύτερη παράδοση είναι η νεοκαντιανή και συνδέεται με τις εκπομπές των άτομων και η τρίτη παράδοση είναι η ερμηνευτική φαινομενολογία του Χάιντεγκερ, αν είναι διαφορετική παράδοση. Απλά και μόνο για να σας διευκρινίσω ότι η έννοια της ρεφλεξιών και της ερμηνείας είναι αλληλοφωτιζόμενες έννοιες και πολλά από αυτά που λέει ο Χάιντεγκερ, χωρίς την έννοια της ρεφλεξιών του Χούσελ δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά. Επειδή βλέπω ότι ο χρόνος είναι λίγος και ήθελα την επόμενη φορά να ξεκινήσω να σας αναλύω την έννοια της χρονικότητας. Και εκεί θα χρησιμοποιήσω και τον Χούσελ και τον Χάιντεγκερ ταυτοχρόνως, έτσι. Θα ήθελα λιγάκι πιο συνοπτικά να σας παρουσιάσω ορισμένα βασικά ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί. Με έναν έτσι ιδανικό τρόπο έχει διατυπώσει από τη σκοπιά του νατουραλισμού μια σειρά ενστάσεων κατά της φαινομενολογικής μεθόδου ο Ντάνιελ Ντένετ, ο οποίος ήταν την προηγούμενη φορά. Υπενθυμίζω τη συντομία και προχωράω παραπέρα. Ο Ντάνιελ Ντένετ ζει ακόμα, Αμερικανός φιλόσοφος, φιασότης του Νταρβίνου και βαθύς γνώστης των λεγόμενων νευροεπιστημών. Ο Ντένετ έχει γράψει ένα βιβλίο, το 1991 δημοσιεύθηκε, λέγεται «Η συνείδηση που εξηγήθηκε», αλαζονικός τίτλος, «Consciousness Explained», στο New York Times το 1991 ανακηρύχθηκε ως ένα από τα 10 καλύτερα βιβλία της χρονιάς, είναι ένα ογκώδες σύγγραμμα 550 σελίδων, έτσι με ένα εξώφυλλο από ένα έργο του Paul Klee. Θεωρεί ότι χρειαζόμαστε μία μέθοδο για την πρόσβαση στην συνείδηση, στον χώρο της συνειδήσεως που την ονομάζει ετεροφαινομενολογία και τη διαφοροποιεί από την αυτοφαινομενολογία. Η κλασική φαινομενολογία του Χούσελ είναι, λέει, αυτοφαινομενολογία, δηλαδή είναι μία φαινομενολογία που ξεκινάει από το επισφαλές θεώρημα ότι αυτός που έχει τα συνειδησιακά βιώματα έχει και μία προνομιακή σχέση με τον εαυτό του. Και αυτή την προνομιακή σχέση την οικοδομεί πάνω στη χρήση μίας μεθόδου, την οποία αυτός ονομάζει από τη μια αναστοχασμό, αλλά αυτή τη λέξη αναστοχασμό την εξειδικεύει ως ενδοσκόπηση ή αυτοπαρατήρηση. Ενδοσκόπηση, έτσι, ή αυτοπαρατήρηση. Άρα βλέπετε ότι περισσότερο βλέπει τη σχέση με τον εαυτό ως μια θεωρητική σχέση και υποτίθεται ότι αυτό εκφράζει τη φαινομενολογία. Θεωρεί ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια μέθοδο, αυτή την έτερο φαινομενολογία, η οποία μιμείται το πρότυπο των φυσικών επιστημών. Τι κάνουν φυσικές επιστήμες? Ξεκινάνε από δεδομένα που είναι προσβάσιμα με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα υποκείμενα. Ξεκινάει από υποκειμενικά ουδέτερα προσβάσιμα δεδομένα. Τα δεδομένα της συνείδησης σε ένα πρόσωπο, σε μένα ας πούμε μέσα, είναι απρόσωπο. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί, διότι είναι συνείδηση. Πρέπει να ξεκινήσουμε δηλαδή από δεδομένα τα οποία, στα οποία έχουν πρόσβαση όλα τα υποκείμενα. Μετά να επεξεργαστούμε μία σειρά θεωρητικών υποθέσεων, όπως κάνει φυσικές επιστήμες, και εκείνες που μπορούν να δώσουν πληρέστερη και σαφέστερη ερμηνεία και εξήγηση των δεδομένων, είναι αυτές που είναι καλύτερες και
Φυσικά, εάν στο μέλλον διαψευστούν από καινούργια εμπειρικά δεδομένα, μπορούν να βελτιωθούν, να ακυρωθούν ή να επανεξεταστούν. Κάνει όμως μια σειρά παρατηρήσεων σχετικά με το περίφημο παπικό αλάθητο της ενδοσκόπησης, που ήταν στον κόσμο, που υποτίθεται χαρακτηρίζει φρενολογία. Προσπαθεί να δείξει γιατί η ενδοσκόπηση είναι μια επισφαλής μέθοδο. Και λέει, ας πούμε, ότι η ενδοσκόπηση έχει στην ουσία πάντα σε σχέση με το βίωμα που προσπαθεί να μελετήσει έναν αναδρομικό χαρακτήρα. Η ενδοσκόπηση, όταν προσπαθεί στο χρονικό σημείο ταφένα να μελετήσει ένα βίωμα, αυτό το βίωμα, λόγω της ροής που χαρακτηρίζει τη συνείδηση, έχει αρχίσει να διολυσταίνει στο παρελθόν. Υπάρχει στο θέμα της ενδοσκόπησης, λέει ο Ντένερ, μία χρονικού τύπου καθυστέρηση. Και αυτή η χρονική καθυστέρηση είναι πηγή λάθος. Ενδέχεται το βίωμα που μελετώ εγώ με την ενδοσκόπηση, χρονική στιγμή ταφένα, και το οποίο βίωμα αυτό έχει αρχίσει να περνάει στο παρελθόν, δηλαδή βρίσκεται σε μία φάση διολύστης προς το παρελθόν, να έχει το εξής πρόβλημα. Αυτό που μου φαίνεται εμένα τώρα, ότι ήταν το βίωμά μου τότε, να μην αντιστοιχεί στο τι πράγματι ήταν τότε. Δηλαδή, αυτό που μου φαίνεται εμένα ήταν βίωμά μου τότε, τώρα να το συλλαμβάνω λάθος. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω και κριτήρια για να δω εάν πραγματικά έχω λάθος ή όχι. Το πρόβλημα τι είναι, ότι η ενδοσκόπηση διαθέτει κριτήρια για να πει ότι πράγματα συνέλαβα το βίωμα όπως ήταν τότε όντως. Άρα, αυτή η χρονική υπόθεση, η χρονική καθυστέρηση, σημαίνει ότι είμαι πάντα με την ενδοσκόπηση εκτεθειμένος στο σφάλι. Και δεν έχω και δυνατότητες κριτικής διόρθωσης. Συνέχεια, μέσω της ενδοσκόπησης, τι θα κάνω, θα λέω, μου φαίνεται ότι έτσι είναι. Θα κινούμε κατά ανάγκη στον χώρο, μου φαίνεται. Και δεν θα μπορώ να πω τίποτα για το τι πράγματι ήταν αυτό το συνδυσιακό βίωμα. Μου φαίνεται. Σύμπτωση. Γι' αυτό έχει βάλει τη λέξη σύμπτωση. Και η φαινομενολογία με τις ενδοσκόπησης κινείται στο φαίνεται. Και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το φαίνεται. Δεν μπορεί να πει τι ήταν. Και αυτό εξαιτίας αυτής της χρονικής αναντιστοιχίας. Είναι ζήτημα χρόνου. Η ενδοσκόπηση, λοιπόν, είναι επισφαλής μέθοδο. Και αυτό φαίνεται, λέει, και από το άλλο γεγονός, ότι οι ίδιοι φαινολόγοι, στις αναλύσεις τους, δεν μπορούν ούτε να συμφωνήσουν ως προς την ακολουθούμενη μέθοδο, ούτε ως προς τα απορίσματα της μεθόδου. Με αποτέλεσμα, λέει, όταν συζητάνε οι φαινομενολόγοι, να δημιουργείται μία βροντόδης κακοφωνία. Έτσι υπάρχει μία χαοτική διάσταση. Ο καθένας επικαλείται τη δική του ενόραση, τη δική του ενδοσκοπική πρόσβαση στα δικά του συμβιώματα και λέει, εφόσον εγώ έχω μία προνομιακή σχέση με τα δικά μου βιώματα, εγώ έχω δίκιο και ο καθένας επικαλεί το δικό του δίκιο χωρίς να μπορεί με κριτήρια διυποκειμενικά να δημιουργήσει προϋποθέσεις έλογης συζήτησης. Άρα έχουμε έλλειψη συνένεσης, κακοφωνία και μια επιρρεπή σε σφάλματα, ενδοσκόπηση, η οποία αυτή ενδοσκόπηση με τα σφάλματα δεν μπορεί ποτέ να εγγυηθεί
ότι αυτό που συλλαμβάνει είναι κάτι παραπέρα από ένα φαίνεστο. Ο ίδιος τι προτείνει, εν συντομία, πρέπει να ξεκινήσουμε από δεδομένα. Που είναι προσβάσιμα από όλους. Ποια είναι τα δεδομένα που είναι προσβάσιμα από όλους? Είναι τα εσωτερικά βιώματα. Ποιο είναι, λέει, τα δεδομένα, προσέξτε. Το βασικό είναι να επεξεργαστώ έτσι τα δεδομένα, ώστε να μπορώ να έχω μία μέθοδο διποκειμενικής αξιολόγησής τους. Το κρίσιμο είναι να επεξεργαστώ τα δεδομένα ώστε να είναι διποκειμενικά προσβάσιμα. Δεν θέλω να ακολουθήσω τα φαινόμενα, θέλω να επεξεργάζομαι τα δεδομένα ώστε να είναι βάση για μία θεωρητική της αξιολόγησης που να είναι επιστημονικού τύπου. Προσέξτε εδώ, σημαίνει ότι πρέπει να επεξεργάζομαι τεχνικά τα δεδομένα για να έχουν μία διποκειμενική διάσταση. Θα σου πω τι κάνει συγκεκριμένα, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε αυτό που είναι χαρακτηριστικό της νατουραλιστικής, επιστημονικής, θεωρητικής τάσης, όπως τη λέει ο Χάιντεγκερ. Ή ο Χούσελ. Και ο Χάιντεγκερ χρησιμοποιεί μια πολύ ωραία φράση, συνήθως του Νίτσε, για να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα, το οποίο είναι μεγάλο γεγονό. Μπορεί να φαίνεται απλό αυτό που σας λέω τώρα, αλλά έχει μεγάλη εμβέλεια στις συνέπειες. Τα δεδομένα είναι κάτι που τα επεξεργάζεται ως δεδομένα η επιστήμη και τα καθιστά διποκειμενικά προσιτά σε όλους. Κατασκευάζονται τα δεδομένα ως δεδομένα. Κατασκευάζονται. Και εκ των υστέρων. Το δέχεται ο Χάιντεγκερ. Μόνο έτσι μπορεί να φτιάξει επιστημονική θεωρία. Λέει ο Νίτσε σε έναν υπέροχο αφορισμό από αυτό το βιβλίο που λέγεται «Εφρόσινη επιστήμη». Χαρούμενη επιστήμη, έχει γραφτεί. Εφρόσινη επιστήμη. Χαρούμενη επιστήμη, θα είναι γιατί χαρούμενη. Λοιπόν, λέει εκεί ο Νίτσε, όπως συνήθως, μια οξυδέρκεια τρομερής αυτά. Το 19ο αιώνα, λέει, δεν νίκησε η επιστήμη. Νίκησε η μέθοδος στην επιστήμη. Ως επιστήμη, κατανοεί εδώ Νίτσε, αυτή είναι την επιστήμη που ακολουθεί τα φαινόμενα όπως αυτοδειχνύονται, όπως δείχνονται σε εμάς. Φαινολογία. Όπως την έλεγε και ο Αριστοτέλης, επιστήμη είναι το να σώζω τα φαινόμενα. Νίκησε η μέθοδος, δηλαδή την επιστήμη. Πρέπει να κατασκευάζουμε τα δεδομένα έτσι, ώστε να είναι επιστημονικά έγκυρα για να φτιάξω επιστημονικά έγκυρες θεωρίες. Τα δεδομένα τα κατασκευάζουμε. Έτσι, ώστε να υπάρχει επιστημονικά ασφαλής γνώση. Η μέθοδος είναι αυτή που ορίζει η κατασκευή των δεδομένων ως δεδομένα για να μπορεί να υπάρξει έγκυρη επιστημονική θεωρία. Αυτό είναι μία ένδειξη του ριζικά τεχνικού χαρακτήρα της σύγχρονης επιστήμης. Όπως λέει ο Χάινιγκερ αργότερα, αλλά το είχε πει και ο Χούσελ στο περίφημο έργο «Το Η Κρίση των Ευρωπαϊκών Επιστημών» 1935-38, λίγο πριν πεθάνει, η τεχνολογία, η τεχνική, δεν είναι ένα επακόλουθο της επιστήμης. Η τεχνολογία και η τεχνική είναι προϋπόθεση της επιστημονικής θεωρίας. Είναι τεχνική η ίδια η επιστήμη. Είναι μια σειρά τεχνικών κατασκευών που επιτρέπει στο να συλλαμβάνουμε τα δεδομένα με ένα διποκειμενικά προσβάσιμο τρόπο. Θέλουμε έτσι να φτιάξουμε τα δεδομένα όπως μας δίνεται για να μπορούμε από εκεί να έχουμε μια ελέγξιμη θεωρία. Ελέγξιμη από όλους. Ο έλεγχος και η κατασκευή είναι κεντρικά στοιχεία της μεθόδου, της επιστημονικής. Δηλαδή είναι μια φιλοσοφία, μια προκατανόηση. Ναι. Η τεχνική είναι ένας τρόπος αντίληψης πραγματικότητας και αυτόν τον τρόπο αντίληψης πραγματικότητας η επιστήμη τον εκφράζει μέσα από τις θεωρίες.
Είναι μορφή ζωής που λέει το Θεό. Προσέξτε. Θέλω δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα, λέει, που είναι προσβάσιμα σε όλους. Δεν μπορεί να είναι τα εσωτερικά βιώματα του καθενός μας. Εκεί υπάρχει χάος. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι λέει για τον, θέλει να λέει για τον εαυτό του. Τι έχω ως δεδομένα προσβάσιμα, λέει, κάποιους θόρυβους που εκπέμπει το υποκείμενο, το εκάστοτε. Κάποιες γλωσσικές εκφράσεις, reports, οι αναφορές, οι εκθέσεις για τα συμβλησιακά βιώματα είναι δεδομένα. Προσέξτε, το τι λέω εγώ ως υποκείμενος. Η λεκτική μου εκφορά. Το δεδομένο είναι κάποιοι γλωσσικοί θόρυβοι. Προσέξτε, στην αρχή λέει γλωσσικοί θόρυβοι. Ακούμε από ένα υποκείμενο που μιλάει σε εμάς μία αναφορά για τα βιώματά του. Reports. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχω αρχικά. Τι λέει το υποκείμενο γλωσσικά για ό,τι συμβαίνει μέσα στη συνείδησή του. Όμως, προσέξτε, αυτά τα reports δεν ξέρουμε αν αναφέρονται σε κάποια πραγματικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας, λέει ο Ντένετ. Το βασικό είναι ότι έχω αναφορές, εκθέσεις του υποκειμένου και πρέπει εγώ έτσι να τις ερμηνεύσω ότι είναι αναφορές σε συνειδησιακά βιώματα κάποιων υποκειμένων. Τι έχω, λέει, κάποιους θορύβους στην αρχή, ήχους, που πρέπει εγώ να τους ερμηνεύσω ότι είναι θόρυβοι που εκπέμπει ένα γλωσσικό υποκείμενο ενσυνείδητο και όχι ένα ζόμπι. Πώς το διαφοροποιώ αυτό? Δεν έχω κριτήριο διαφοροποίηση, λέει ο Ντένετ. Μπορεί αυτούς τους θόρυβους να τους έχει εκφράσει ένα ζόμπι, ένας μεταφιεσμένος παπαγάλος. Δεν είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν αυτά τα ενσυνείδητα φαινόμενα. Πώς το κάνω εγώ, λέει, προσέξτε, παίρνω τα δεδομένα τι είναι, οι θόρυβοι. Αυτούς τους θορύβους εγώ τους ερμηνεύω ως γλωσσικές εκφράσεις ενός ενσυνείδητου υποκειμένου. Γιατί εγώ αυθαίρετα επιλέγω να υιοθετήσω μία στάση αποβλεπτική και να πω εγώ ως ερευνητής ότι αυτοί οι θόρυβοι είναι γλωσσικές εκφράσεις ενός ενσυνείδητου υποκειμένου, διότι από τη συμπεριφορά του βλέπω ότι είναι μάλλον ενσυνείδητο υποκείμενο. Όσο η συμπεριφορά του αντιστοιχεί στις προσδοκίες μου για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένα συνείδητο υποκείμενο, τότε είμαι εντάξει, εξασφαλισμένος. Δεν έχω ζόμπι να κάνω. Δεν έχω. Μπορεί όμως, λέει, να αποδειχθεί ότι κάποια στιγμή η συμπεριφορά του δεν αντιστοιχεί στις προσδοκίες συμπεριφοράς ενός συνείδητου όντως και αποδεικνύει ότι ένας παπαγάλος με κορόιδευμα στιγμή. Και λέει ο Ντένετ με την ειρωνία που χαρακτηρίζει, είμαι βέβαιος ως άνθρωπος ότι κάποιος παπαγάλος τελικά θα προδοθεί με τη συμπεριφορά του, κάποιος θα κάνει λάθος και θα τον καταλάβει ότι ήταν παπαγάλος και αν είναι ζόμπι πάλι θα τον καταλάβω, γιατί κάποια στιγμή θα του ξεφύγει κάτι, δεν μπορεί να είναι ένα ελεγχόμενο ενσυνείδητο υποκείμενο. Γιατί όμως υιοθετεί μία αποβλεπτική στάση? Γιατί πρέπει? Από πού πρέπει? Η επιστημονική νατουραλιστική παράδοση δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Λέει, επιλέγω να υιοθετήσω αυτό. Προσέξτε, λέει, όλα αυτά τα συνειδησιακά βιώματα στην ουσία, λέει ο Τέλη, είναι κάτι σαν φανταστικές κατασκευές όπως οι γοργόνες, χήμερες, και είμαστε στην ίδια θέση όπως οι άνθρωποι που κάποτε πίστευαν ότι είναι γοργόνες και στην ουσία πίσω από τις γοργόνες κρυβόταν κάτι πραγματικό που ήταν η μανάτη. Η μανάτη είναι κάτι δρόβια θηλαστικά, ας πούμε, τα οποία φαίνεται να έχουν κάτι γοργονοειδές. Και το κρίσιμο για την επιστήμη ήταν να εξηγήσει πώς από τους μανάτους προέκυψαν οι γοργόνες. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς. Στην ουσία, λέει, αυτά που λέμε συνειδησιακά δεδομένα, συνειδησιακά βιώματα, είναι ψευδαισθήσεις που έχουν προκύψει από λειτουργίες του εγκεφάλου. Είναι brain states. Είναι εγκεφαλικές καταστάσεις. Και αυτό που λέμε συνείδηση, νου,
τίποτα άλλο παρά ο εγκέφαλός μας και το νευρικό μας σύστημα. Και στην ουσία, το πρόβλημα για μένα είναι να εξαλείψω αυτή τη χήμερα της συνείδησης και να δείξω ότι το πραγματικό είναι ό,τι συμβαίνει μέσα μας, ό,τι συμβαίνει going on, okay, μέσα στον εγκέφαλο και μέσα στο νευρικό μας σύστημα. Και καταλαβαίνετε τώρα, λέει, γιατί η ενδοσκόπηση είναι προβληματική. Γιατί αυτά τα brain states, εγώ ως πρόσωπο που έχει αυτά τα brain states, εγώ βρίσκομαι σε δυσκολία να τα συλλάβω, ενώ ένας επιστήμονας ερευνητής, που είναι και πιο εξειδικευμένος, τα συλλαμβάνει καλύτερα. Η ενδοσκόπηση σε σχέση με το πραγματικό έχει πρόβλημα. Ποιο είναι το πραγματικό, το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο. Αυτό λέει μόνο εξειδικευμένο. Μπορεί να το συλλάβει. Και άρα ο ουδέτερος ερευνητής είναι σε καλύτερη θέση από τον ενδοσκοπικό, από το ενδοσκοπικό υποκείμενο, το ενδοσκόπιο. Μπούντα άνθρωποι. Για το ενδοσκόπιο βρίσκεται δυσκολία. Άντε σκέφτε να συλλάβει το brain state σου. Είναι λίγο δύσκολο. Και στην ουσία, αυτό που δεν καταλαβαίνει η φαινολογία είναι ότι η ενδοσκόπηση, πέρα από το ότι είναι αναδρομική, άρα έχει το χρονική υστέρηση. Πέρα από το ότι είναι χωρίς κριτήρια, επιπλέον δεν καταλαβαίνει ότι η ενδοσκόπηση είναι και η ερμηνεία. Είναι μια αυτοσχέδια θεωρητική επεξεργασία. Η ενδοσκόπηση κάνει μια θεωρία. Και κάθε θεωρία είναι ευάλωτη σε σκέψεις. Στην ουσία έχουμε μια ισχυρή θέση που λέει δεν υπάρχει συνείδηση. Η φαινομολογία, προσέξτε τώρα, γνώριζε αυτές τις ενστάσεις. Ο Ντένετ, που έρχεται το 91, διατυπώνει ενστάσεις που απλώς είναι επεξεργασμένες στο σύγχρονο επίπεδο του νατουραλισμού. Ο Χούσερ σχεδόν συζητάει τις ίδιες ενστάσεις στην παράγραφο 79 του έργου του που λέγεται «Ιδέες για μια καθαρή φαινομολογία». Στο βασικό του έργου που γίνεται 1913. Ιδέες για μια καθαρή φαινομολογία και φαινομολογική φιλοσοφία. Ατέλειωτος τίτλος. Στην παράγραφο 71, στον πρώτο τόμο, βγήκαν τρεις τόμοι, μετά το θάνατο του, ο Κακουμής δεν προλάβει να τα γράψει, ξέρετε, σας έχω πει ότι έχει πολλά χειρόγραφα ερευνητικά. Νομίζω η έκδοση τελειώνει σε λίγο. Άλλος ένας τόμος απομένει, αλλά έχει πάει στους 77, δεν ξέρω πόσους τόμους. Ξέρετε, είναι και ένα νόημα ζωής. Ο άνθρωπος σκεφτόταν μέσα από το γράψιμο, έτσι. Ήταν απίστευτο το πόσο έγραφε. Είχα την αίσθηση ότι αν δεν έγραφε θα αυτοκτονούσε. Το λέει σε ενίοτε. Στη ζωή του ήταν, η ζωή ήταν σε μια διαρκή κρίση. Φανταστείτε το πόσο μανιώδης ήταν στο να γράφει και μέσα από τις γραφές να σκέπτεται. Ήταν αυτό που δεν ξέρω αν το είχα διηγηθεί ξανά. Όταν οι Ναζί του είχαν στείλει το χαρτί όπου του ανακοίνωναν ότι το αφαιρούν τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή και όλα τα προνόμια που είχε ως ομότιμος καθηγητής, αυτός γύρισε το χαρτί το Ναζί και έγραφε από πίσω για τα παράδοξα του υποκειμένου που είναι μέσα στον κόσμο και εκτός του κόσμου, έτσι. Σαν να αντιμετώπιζε όλη αυτή την κρίση μέσα από το στοχαστικό γράψιμο, έτσι. Λέει τώρα, εγώ, ως φαινομενολόγος, διακρίνω το χώρο του φαίνεστε από το χώρο του τι πραγματικά υπάρχει στον χώρο της συνείδησης. Ναι, η φαινομενολογία ξεκινάει από τα σήμινες. Μου φαίνεται τώρα ότι το βίωμα που είχα τότε είναι έτσι. Αυτό το «μου φαίνεται», λέει ο Χούσερ, για μένα έχει μία δομή που πρέπει να περιγραφεί. Και σκεφτείτε, λέει, το εξής. Ο φαινομενολόγος ενδιαφέρεται να δείξει δομές αυτού του φαίνεστε, που είναι ουσιώδεις δομές και ισχύουν για όλα τα υποκείμενα και είναι μία μορφή ειδητικής επιστήμης, αναφέρεται σε είδη. Και έχει μία αντιστοιχία, λέει, με τη γεωμετρία. Σκεφτείτε, λέει, στο εξής.
έχουμε σχήματα του κύκλου, γεωμετρικά σχήματα, τα οποία έχουν ένα ιδανικό χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα δεν βρίσκουμε τέτοιους κύκλους, αλλά επειδή δεν βρίσκουμε τέτοιους κύκλους, σημαίνει ότι η γεωμετρία δεν έχει κανένα νόημα. Το ότι οι κύκλοι που φτιάχνει, που προϋποθέτει η γεωμετρία στην ιδανική τους κατάσταση, δεν υπάρχουν στην εμπειρική πραγματικότητα, δεν ακυρώνει τη σημασία της γεωμετρίας. Ο Χούσαρ λέει, το πρώτο που πρέπει να κάνει ο φαινομενολόγος είναι να δει αυτή τη δομή του φαίνεστε, χωρίς να προχωρήσει στο ερώτημα αν αντιστοιχούν σε κάποιο είναι. Τα φαινόμενα αυτά, λέει ο Χούσελ, έχουν τη δική τους αυτονομία, την οποία πρέπει να αναλύσουν και να τα αποσυνδέσουμε από το ερώτημα για τις σχέσεις τους με ψυχοφυσικές διεργασίες. Όλος αυτός ο χώρος του φαίνεστε, λέει ο Χούσελ, έχει τη δική του αυτοδυναμία, διότι όλα τα αντικείμενα, τα υπερβατικά, αυτά που λέει υπερβατικά, είναι του εξωτερικού κόσμου, ξέρω εγώ, το σώμα μας, όπως μας δίνεται διυποκειμενικά, το φλιτζάνι, τα πραγματικά περιστατικά του κόσμου, όλα αυτά τα προσλαμβάνουμε μέσα από τρόπους που μας δίνονται στη συνείδησή μας. Δηλαδή, λέμε, αντιλαμβάνουμε, βλέπω, ας πούμε, ένα καθρέφτη ή βλέπω ένα αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω ή φαντάζομαι κάτι. Πάντοτε, λέει, όλα τα αντικείμενα, τα διυποκειμενικά δοσμένα, τα βλέπουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο συνειδησιακών φαινομένων. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το απορρίψει ούτε να το αποσυνδέσει κανένας, τα προϋποθέτει και ο ίδιος ο Ντένετ. Ο Ντένετ λέει, πράγματι υπάρχουν αυτά τα σύμμυνες. Εκείνο που αρνείται είναι ότι αυτά αντιστοιχούν σε κάποια υλική πραγματικότητα της συνείδησης. Λέει ο Χούσελ, προτού πάμε σε αυτό το ερώτημα, να δούμε αυτή τη δομή των σύμμυνων. Το είναι και το μηδέν του Σάρτρ ξεκινάει με την εξής έτσι φανταστερή φράση. Η φαινολογία ανοίγαγε όλο το είναι στον χώρο του φαίνεστε. Το φαίνεστε έχει τη δική του αυτοδυναμία, τη δική του αυταξία. Η φαινολογία δεν κοιτάει το είναι κατευθείαν με μία έννοια υλικότητας, κοιτάει τον τρόπο που μας δίνει το είναι μέσα σε διαδικασίες συνειδήσεως όπου συγκροτούνται όπως αυτά φαίνονται. Το πώς αυτά φαίνονται είναι πολύ κρίσιμο στοιχείο για να διαφυλαχθεί μια ιδέα συνειδητής υποκειμενικότητας. Και συμβαίνει το εξήλιο, ότι ακριβώς αν αναλύσουμε τη δομή αυτών των φαινομένων, θα δούμε πώς αυτά τα αντικείμενα που τα θεωρούμε ότι είναι κοινά σε όλους μας, μέσα από αυτή τη διαδικασία των φαινομένων συγκροτούνται ως διυποκειμενικά. Δηλαδή, προσέξτε, ο Χούσελ ξεκινάει από αυτά τα φαινόμενα, από τους τρόπους που μας δίνουν τα αντικείμενα μέσα στη συνείδησή μας, αλλά δεν ακυρώνει την αντικειμενικότητά τους. Εξηγεί πώς παράγεται αυτή η αντικειμενικότητα των φαινομένων, των πραγμάτων. Εξηγεί τη γένεση της αντικειμενικότητας. Δεν τη θεωρεί δεδομένη. Εξηγεί πώς παράγεται η αντικειμενικότητα. Πώς δηλαδή από τα υποκειμενικά φαινόμενα φτάνουμε σε μία διυποκειμενική θεώρηση και τελικά στην κατασκευή της αντικειμενικότητας των φαινομένων, των πραγμάτων. Ο Χούσελ δεν αρνείται ούτε η φαινολογία την αντικειμενικότητα του εξωτερικού κόσμου. Δείχνει πώς παράγεται αυτή μέσα από την υποκειμενικότητα των συνειδησιακών μας ενεργημάτων. Λέει, ας πούμε, επίσης, αυτά που λέει εναντίον του αναστοχασμού, που τον ταυτίζει με την ενδοσκόπηση, είναι λάθος, γιατί προϋποθέτουν ήδη την αξιοπιστία του αναστοχασμού. Προσέξτε τι λέει. Ο Χούσελ θεωρεί,
ότι ο Ντένετ ή οι νατουραλιστές, όταν κάνουν κριτική στον αναστοχασμό και στην ενδοσκόπηση, προϋποθέτουν ήδη την αξιοπιστία του αναστοχασμού. Σκεφτείτε λίγο το εξής απλό. Ας βγει ο νατουραλιστής και ας πει, και είχε την υπόψη του έναν αντίστοιχο νατουραλιστή της εποχής, ονόματι Watts. Ήταν ένας Σκοτσέζος, ένας Βρετανός, Σκοτσέζος, ναι. Νευροφυσιολόγος, ο οποίος είχε σπουδάσει φιλοσοφία στη Γερμανία και είχε γράψει μια κριτική κατά της ρεφλεξιών στη φρονολογία εκείνη την εποχή, 1912. Όχι, 1906, συγγνώμη, 12 ένα κάποιος άλλο. Είχε γράψει μια κριτική αντίστοιχη. Και έλεγε, αμφιβάλλω για το αν ο αναστοχασμός μπορεί να συλλάβει το συνδυσιακό ενέργημα στο οποίο αναφέρεται. Και του λέω, ακούσε, ήδη η έκφραση αυτής της δήλωσης προϋποθέτει την αξιοπιστία του αναστοχασμού. Γιατί, εφόσον λες, δηλώνω, διακηρύσω την αμφιβολία μου, είσαι βέβαιος μέσω του αναστοχασμού ότι είσαι σε κατάσταση αμφιβολίας. Κάθε, λέει, σκεπτικισμός απέναντι, λέει, στον αναστοχασμό προϋποθέτει τον αναστοχασμό. Είναι αυτοαναιρούμενος αυτό. Δηλαδή, ο νατουραλισμός, για να λειτουργήσει ως επικριτής του αναστοχασμού, πρέπει να το προϋποθέσει. Για να διατυπώσει τις ενστάσεις του νατουραλισμού, πρέπει να προϋποθέσει τον αναστοχασμό. Προσέξτε, ένα από τα βασικά θεωρήματα επίσης του νατουραλισμού είναι το εξής. Λέει, δεν προλαβαίνω για τον Νάτο, την επόμενη φορά θα το συνδέσουμε τον χρόνο. Του Νάτο τα επιχειρήματα είναι πιο σοβαρά, πιο δύσκολα. Λέει λοιπόν Ντένετ και λέει νατουραλιστές, υπάρχει ένα εντυπωσιακό γεγονός. Η συνείδηση του υποκειμένου φαίνεται στο πρόσωπο, σε μένα, η συνείδησή μου, και η συνείδηση σε κάθε στο πρόσωπο, φαίνεται ότι έχει μια συνέχεια, είναι μια συνοχής ροή, βιωμάτων. Είναι ένα ρεύμα, συνειδησιακό ρεύμα από βιώματα. Όμως, λέει, οι φυσιολογικές διαδικασίες, οι νευρολογικές διαδικασίες, όλα αυτές, είναι διακοπτόμενες και συνεχείς. Και αναφέρει μια σειρά πειραμάτων που δείχνει ότι όλες αυτές οι διαδικασίες του νευρικού συστήματος έχουν αυτή τη ριζική ασυνέχεια, έχουν ένα χασματικό χαρακτήρα. Πώς, λέει, παράγεται από αυτή την ασυνέχεια των φυσιολογικών νευρολογικών διαδικασιών η αίσθηση της συνέχειας, της συνείδησης. Αυτό είναι το μέγα ερώτημα στον νατουραλισμό, λέει ο Ντένετ. Και λέει ο Χούσελ σε αντίστοιχα επιχειρήματα, πού ξέρεις εσύ ότι η συνείδηση χαρακτηρίζεται από συνέχεια βιωμάτων και νοητικών διαδικασιών? Ποιος σου το είπε? Δεν προϋποθέτεις ήδη τη χρήση του αναστοχασμού? Και μάλιστα με έδωσε σαν απολύτως έγκυο. Δέχεσαι εσύ ότι στο επίπεδο του φαίνεστε είναι συνεχής η συνείδηση? Εμένα στο φαινομενολογία μου αρκεί αυτό. Και μου αρκεί γιατί εσύ από εκεί ξεκινάς για να μιλήσει μετά για την ασυνέχεια των φυσιολογικών διαργασιών. Και εγώ σου λέω ότι προτού πας εκεί πέρα, προσπάθησε να αναλύσεις τι σημαίνει αυτή η συνέχεια. Γιατί ένα πρόβλημα που έχει κάθε νατουραλισμός και κάθε αναγωγισμός, τι είναι? Ότι συνήθως το φαινόμενο που προσπαθεί να εξηγήσει δεν το έχει κατανοήσει επαρκώς. Αντί να κατανοεί τι σημαίνει συνείδηση, έστω και στο επίπεδο του φαίνεστε, το πρώτο του μέλημα είναι να την εξηγήσει κάνοντας αναφορά σε κάτι που θεωρεί επιστημονικά δεδομένο. Ο αναγωγισμός, λέει ο Χούσελ, είναι το εξής πρόβλημα, ότι προτού κατανοήσει το φαινόμενο, προσπαθεί να το διαλύσει. Χωρίς να το έχει εξηγήσει. Πρέπει, για να, αν θέλεις να έχεις επιτυχημένο αναγωγισμό, πρέπει πρώτα να έχει κατανοήσει τη δομή του φαινομένου. Και μετά μπορούμε να μιλάμε για επιστημονική εξήγηση. Άρα, λέει ο Χούσελ,
ο αναστοχασμός, εκεί που αμφισβητείται, το υποτίθεται ήδη. Και επιπλέον, ο αναστοχασμός είναι εφικτός σε ένα περιορισμένο χώρο, λέει ο Χόσερ. Εκεί όπου αναστοχάζομαι πρωτοβάθμια ενεργήματα την ίδια στιγμή που επιτελούνται. Δηλαδή, τώρα εγώ βλέπω κάτι. Βλέπω ότι έρχεται το αυτοκίνητο. Μπορώ να αναστοχαστώ όχι το αντικείμενο που έρχεται, το αυτοκίνητο, αλλά το γεγονός ότι το βλέπω. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, όταν αναστοχάζομαι αυτό το αντιληπτικό ενέργημα, εδώ ο αναστοχασμός περικλεί αυτό το πρωτοβάθμιο ενέργημα μέσα του. Και υπάρχει μια διαμεσολάβητη ενότητα. Αυτή η διαμεσολάβητη ενότητα είναι εφικτή σε ένα χρονικά περιορισμένο χρόνο. Αν προσπαθήσω να αναστοχαστώ μία ανάμνησή μου του παρελθόντος, εκεί ενδέχεται να κάνω τραγικό λάθος, διότι στην παρούσα μου ανάμνηση δεν περιλαμβάνεται η ανάμνηση η παλαιότερη. Άρα ο αναστοχασμός όσον αφορά την ολότητα των συνθησιακών ενεργημάτων έχει περιορισμένη αξία και εμβέλεια. Αυτό τι σημαίνει, αναγνωρίζει ο Χούσερ, ότι δεν επαρκεί για την ανάλυση ολότητας των συνθησιακών ενεργημάτων μόνο η πρωτοπρόσωπη αναστοχαστική κίνηση. Ο αναστοχασμός έχει περιορισμένη εμβέλεια. Αλλά έστω και αυτή η περιορισμένη εμβέλεια είναι αφετηρία για να δούμε πού θα ζητήσουμε εμείς ενίσχυση από τη γνώμη ενός άλλου ανθρώπου ή από τη γνώμη της επιστημονικής έρευνας. Εντάξει. Θα μείνω εδώ πέρα, δεν θα προλάβω να κάνω για τον Άτο, αλλά συμπόσχομαι την επόμενη φορά να τα συνδέσω και με την έννοια της χρονικότητας πιο ριζικά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, δεν ξέρω και εσείς να πέμπτη σήμερα. Φαντάζομαι ότι πέσω δεν θα είναι. Και πώς ξέρουμε ότι το φαινόμενο το νομίζουμε έτσι να μην ξέρουμε ότι θέλουμε να συμφέρουμε. Λέει ότι, λέει ο Χούσερ, ότι το φαινόμενο πρέπει και το ολοκληρία με το φαινόμενο. Ούτε η συνείδηση ως ολότητα, δηλαδή όλο αυτό το ρεύμα. Αν το δούμε συνολικά, εκεί δεν μπορεί ο αναστοχασμός, γιατί ο αναστοχασμός είναι περιορισμένος από τις χρονικές του δυνατότητες. Τώρα θα στο αναλύσω την επόμενη φορά παραδείγματα. Όχι, αυτό που λέγατε με τον καφέ που έχουμε μέσα στο καφέ, το ξέρω ότι το έχω δει από άλλες τέτοιες. Δεν το ξέρω. Το προϋποθέτω. Γι' αυτό δεν λέω στην πράξη, λέω, δεν λέω ποτέ, βλέπω. Το προϋποθέτω, το βλέπω, αλλά στην ουσία, όταν το προϋποθέτω, αυτό με κινητοποιεί στο να μπορώ να γυρίσω και να το δω. Έτσι και συνήθως, σημαντικό ρόλο στη χρονολογία παίζει η φαντασία. Διότι κάθε φορά αντιλαμβάνομαι μόνο ένα κομμάτι. Η φαντασία μου είναι αυτή που με επιτρέπει να περιπλανηθώ γύρω από το... Μέσα, την ίδια στιγμή που αντιλαμβάνομαι κάτι, μέσω της φαντασίας μου μπορώ να προϋποθέσω ότι το βλέπω και από άλλη οπτική γωνία και από άλλη και από άλλη. Εδώ έχω μια οντολογική διαφορά που λέει και ο Χάιντιγκερ. Στα μεν εξωτερικά υπερβατικά αντικείμενα βλέπω τα πράγματα μέσα από μια οπτική γωνία, μέσα από ένα πρίσμα και πάντα μέσα από μια προοπτική. Ποτέ τα αντικείμενα δεν μου δίδονται χωρίς σκιάσεις, λέει ο Χάιντιγκερ. Πάντα μου δίδονται με σκιάσεις τα αντικείμενα. Όμως τα συνειδησιακά μου φαινόμενα, αυτά που λέει ο Ντένετ Σίμινγκς, τα συνειδησιακά μου φαινόμενα δεν έχουν ούτε πτυχές, ούτε πλευρές, ούτε όψεις. Τα βλέπω απολύτως. Τα βλέπω χωρίς πρίσμα. Χωρίς θεώρηση. Τα βλέπω άμεσα, γιατί τα φαινόμενα έχουν άλλη δομή από τα πράγματα. Ο Χάιντιγκερ χρησιμοποιεί τη λέξη οντολογική διαφορά. Εδώ είναι. Άλλο τα φαινόμενα, τα οποία μου δίδονται χωρίς προοπτική, με έναν απόλυτο τρόπο, όταν βλέπω το αντιληπτικό ενέργημα, το συνειδησιακό ενέργημα, δεν το βλέπω μέσα από μια πτυχή, έτσι, δεν υπάρχουν εδώ πλευρές και όψεις. Ενώ τα πράγματα, τα υλικά, τα εξωτερικά, ακόμα και το σώμα μου ως υλικό αντικείμενο, το βλέπω πάντα μέσα από ένα πρίσμα. Εδώ υπάρχει προοπτικισμός. Στην άλλη περίπτωση, στα συνειδησιακά φαινόμενα, υπάρχει κάτι το απόλυτο. Έστω και αν η συνείδηση, ο αναστοχασμός μου, τα συλλαμβάνει ανεπαρκώς. Αλλά υπάρχει το απόλυτο με την έννοια ότι τα φαινόμενα δεν έχουν πτυχές
δεν έχουν πλευρές, δεν έχουν όψεις, δεν είναι υλικές οντότητες. Έτσι. Τα βιώματα δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα. Και γι' αυτό μπορώ να τα συλλάβω απολύτως. Υπάρχει μια διαφορά. Λοιπόν, αυτό θα το συνεχίσουμε κάνοντας τις άλλες ενστάσεις του ΝΑΤΟ και μετά θα σας μιλήσω λίγο για το θέμα της χρονικότητας που ίσως εξηγήσει κάπως καλύτερα αυτά τα δύσκολα φαινόμενα. Δεν είχαν νομιμοκρατία μέσα θέμα φαντασία. Κεντρικό είναι. Χωρίς φαντασία δεν υπάρχει. Όλο αυτό που λέει ο Χούσελ, δυτικά φαινόμενα, τα οποία είναι ήδη ουσίες, μπορεί να τα συλλάβει μόνο μέσα από τη διαδικασία της φαντασίας. Και λέει, φαντασία τι είναι. Είναι κεντρικό. Φαντασία είναι. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η πηγή όλων των αιώνιων αληθιών στην φαινολογία, προσέξτε, η πηγή όλων των αιώνιων αληθιών στην φαινολογία είναι η φιξιόν. Φίξιον. Οι κατασκευές φαντασίας. Η φαντασία των ρομαντικών είναι η ίδια. Όχι, δεν είναι η ίδια. Φαντασία ως λειτουργία. Δεν μιλάω των ρομαντικών ή των διαφωτιστών. Εντάξει, φαντασία πώς λειτουργεί. Καλό βράδυ, έτσι.